Και από τις 1150 αιτήσεις για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μόνο στη ΔΟΗ της Αλεξανδρούπολης, πάμε τώρα στις 1200 κλήσεις παράνομης στάθμευσης. Είναι το νούμερο, είναι ο αριθμός που ανέρχονται αυτή τη στιγμή οι κλήσεις παράνομης στάθμευσης στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης που έχουν κοπεί σε αυτοκίνητα στους δρόμους της πρωτεύουσας του Εύρου από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα. 1200 κλήσεις. Η αναζήτηση πάρκινγκ έχει γίνει ο εφιάλτης των Αλεξανδρουπολιτών, οι οποίοι όχι μόνο βρίσκουν δύσκολα πλέον χώρο να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους, αλλά όταν το κάνουν φλερτάρουν επικίνδυνα με το κίνδυνο της κλήσης. Οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας στους δρόμους ελεγχόμενης στάθμευσης είναι τακτικοί, ενώ οι κλήσεις που μοιράζονται καθημερινά είναι δεκάδες. Τα ροζ σημειώματα στα μπαμπρίζ των αυτοκινήτων της Αλεξανδρούπολης που αντιστοιχούν σε κλήσεις για παράνομες σταθμεύσεις κάνουν θράψη καθημερινά και κυρίως στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Οι κλήσεις που έχουν μοιραστεί από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα υπερβαίνουν τις 1000 σε αριθμό. Να πω ότι μέχρι σήμερα, αν αυτό ενδιαφέρει, στο τετράμινο περίπου έχουν καταγραφεί περί τις 1200 κλήσεις. Αλλά όπως πάλι σας είπα, σε καμία περίπτωση αυτό το 1200 κλήσεις σημαίνει ότι με το 10 είναι 12.000 ευρώ περίπου η ίσπραξη. Σε καμία περίπτωση, επαναλαμβάνω, δεν στοχεύει ο Δήμος στην ίσπραξη εισόδων από τον τομέα αυτό, αλλά στο να επιτευχθεί ο σκοπός της ελεγχόμενης στάθμευσης. Ο κ. Ξανθόπουλος επεσήμανε πως αποκλειστική αρμόδια υπηρεσία που επιτηρεί τους δρόμους ελεγχόμενης στάθμευσης είναι η Δημοτική Αστυνομία. Να πω καταρχήν ότι η τήρηση των διατάξεων του κανονισμού ελεγχόμενης στάθμευσης που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι έργο της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία στα πλαίσια των δυνατοτήτων της θεωρώ ότι το φέρνει με επιτυχία εις πέρας. Αυτή η αστυνόμευση, να πω και να ξεκαθαρίσω ότι σε καμιά περίπτωση δεν στοχεύει στην ίσπραξη εσόδων από πλευράς Δήμου, αλλά στοχεύει στο να επιτευχθεί ο σκοπός της ελεγχόμενης στάθμευσης, που είναι να αποσυμφορηθεί το εμπορικό κέντρο, ώστε να είναι περισσότερο προσβάσιμο στους καταναλωτές, υποφιλία των ιδίων αλλά και των εμπόρων. Οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου της Αλεξανδρούπολης δικαιούνται φυσικά στάθμευση άνευ χρηματικού αντιτίμου, θα πρέπει όμως να προμηθευτούν τις κάρτες τους έως τις 30 Απριλίου. Στην περίπτωση που δεν έχουν τις κάρτες τους, μολονότι κάτοικοι κέντρου θα καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο. Οι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές της ελεγχόμενης στάθμευσης δικαιούνται ατελώς την κάρτα. Ήδη έχουν αρχίσει και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά. Μέχρι 30 Απριλίου υπάρχει η προθεσμία να τα υποβάλουν. Πέραν της 30 Απριλίου, όχι ότι δεν δικαιούνται να πάρουν την κάρτα οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά αν καταληφθεί να μην έχουν την κάρτα, θα τους επιβληθεί πρόστιμο. Κλείνοντας, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανέφερε την τιμολόγηση και τη χρονική διάρκεια των επαγγελματικών καρτών, οι οποίες θα επιτρέπουν μακρόχρονη στάθμευση σε επαγγελματίες εργαζόμενους στον χώρο του κέντρου. Σε ό,τι αφορά τις επαγγελματίες, επειδή υπήρχαν αιτήματα από πέρυσι να καλύψουμε έστω και με την καταβολή κάποιων χρημάτων και τους επαγγελματίες, έχουμε καθιερώσει την μηνιαία κάρτα, την τριμηνιαία, την εξαμηνιαία και την ετήσια. Η μηνιαία είναι περίπου είναι στα 70 ευρώ, η τριμηνιαία στα 150, στα 250 η εξαμηνιαία και στα 400 η ετήσια. Αυτό σημαίνει ότι όπως επαγγελματίας του είναι απαραίτητο αυτοκίνητο και πρέπει να το έχει στη δουλειά του, παραδείγματος χάρη γιατροί ή οποιοδήποτε άλλα επαγγέλματα, μπορούν να το αντιληφθούν στην κάρτα.